The Byron, άρχοντα του βασιλείου της φωτιάς, φοβερέ ηγεμόνα των πέντε βασιλείων. Ναι, ξέρω ποιος είμαι. Παρουσίασε τον εαυτό σου στο δικαστήριο του πυρός. Είμαι ο Ράμσεϊ Μπόιντ, αρχικατάσκοπος. Ωστόσο, κύριε μου, προτιμώ να μου απευθύνεστε με το κωδικό μου όνομα. Δηλαδή? Σταμάτησα για το δραματικό εφέ. Φλογερός πράκτορας! Φλογερός πράκτορας! Τι εννοείς, τρεις μέρες έκανα να βρω το όνομά μου. Εντάξει. Καμπούμ! Άκουσέ με, πράκτορα, τάδε! Φλογερός πράκτορας! Τέλος πάντων, θέλουμε να μας βοηθήσεις να κλέψουμε τα αμυντικά σχέδια του βασιλείου του Νάβελμορ. Αν μάθουμε τα αδύνατα σημεία τους, θα τους εξουδετερώσουμε. Θα γίνει μια φοβερή έκρηξη! Είπα έκρηξη, επειδή είναι το στοιχείο μας. Σύνελθε, καμπούμ! Ναι, κύριε μου. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω την ομάδα μου. Σας συστήνω την Πυράλια, την αρχόντισσα της φλόγας. Αν μας επιτεθούν, ανάβομα του φωτιές. Και ο Λούσιφεξ, ο δαιμόνιος υπότης. Ζω για να καταστρέφω. Αλλά έχω κι άλλα χόμπι, όπως τη μαγειρική. Τι θα γίνει με την προφητεία? Όταν συντρίψουμε... Όταν συντρίψουμε τον Νόβελμορ, η προφητεία δεν θα εκπληρωθεί και τα άλλα βασίλεια θα υποταχθούν. Ο Λόρδος Μπάιρον θα πάρει τη θέση που του αξίζει σαν ηγεμόνας των πέντε βασιλείων. Τελείωσες. Ναι. Όταν συντρίψουμε τον Νόβελμορ... Ωχ, ξέχνα το. Αυτά που είπε ο Καμπούμ. Δεν θα σε απογοητεύσω, κύριε. Το καλό που σου θέλω. Φλογερός πράκτορας. Υπότες του Νόβελμορ, επίθεση! Αμαμά! Το γέρι μου! Συγχαρητήρια, υπότες! Σας διέλυσε ένα εκπαιδευτικό ανδρίκελο. Τώρα εγώ, ο πρίγκιπας Άρκουιν, διάδοχος του θρόνου, θα σας δείξω πώς το κάνουμε κομμάτια. Δεν είναι συνηθισμένο ανδρίκελο, ο Ντάριο Νταβάντσι. Ο εφευρέτης του κάστρου το αναβάθμισε χθες το βράδυ. Αχα, γι' αυτό δεν μπόρεσα να τον νικήσω. Είναι ανίκητο. Εγώ μπορώ να τον νικήσω. Πολύ γενναίο εκ μέρους σας, Δεσποινής. Αλλά δεν νομίζω ότι ένα κορίτσι... Το όνομά μου είναι Γκουίν. Ένα γρανάζι στην πλάτη το κρατούσε ενωμένο. Τι στο καλό είναι αυτά! Α, ο βασιλιάς Ιωάννης! Απαγορεύονται τα πολεμικά παιχνίδια, είναι παραβίαση του βασιλικού διατάγματος. Επίσης, έχουμε και ένα κορίτσι χωρίς άδεια. Είμαι η Γκουίν και δεν κατάλαβα ότι απαιτείται άδεια για να είμαι κορίτσι. Πατέρα, ξέρω ότι το Νόβελμορ είναι ειρηνικό βασίλειο, αλλά θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Νομίζεις ότι θα γίνει εισβολή από τους... Ότι είναι αυτό, τέλος πάντων. Είναι ένα εκπαιδευτικό ανδρίκελο, κατασκευασμένο από... Το Ντάριο Νταβάντσι, σερ. Πραγματικά, η μεγαλοφυΐα του Νταβάντσι είναι πολύ μπροστά. Πάρτε από εδώ αυτό το έκτρωμα και πετάξτε το στο βασιλικό κάδο. Αμέσως. Δώστε μου ένα λεπτό μόνο. Θέλεις βοήθεια? Όχι, 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 μπορώ. Άρκουιν, μόνο από την προφητεία για τα πέντε βασίλεια χρειάζεται να προστατευθούμε εμείς. Μα, πατέρα,
Σκρίμπλς, παρακαλώ, θύμισέ τούτη. Έτσι είναι γραμμένο. Πέντε θα σταθούν ή όλα θα πέσουν. Το κάθε βασίλειο με τη σειρά του. Και τι είπαμε ότι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τον Όβαλμορ δεν κοιτάει πέρα από τα τείχη του και φροντίζει μόνο τις υποθέσεις του. Ωραία. Υπάρχει ελπίδα για σε... αυτό δεν είναι καλό. Μην ανησυχείτε, βασιλιά μου. Σας κρατάω να μην πέσετε. Μεγαλειότατε, ζητώ συγγνώμη. Αρκετά. Νταβάντσι, πέτα το Ανδρίκελο. Άρκουιν, διώξε τους στρατιώτες. Και στείλε αυτό το κορίτσι. Την Γκουίν. Σπίτι της. Μα ελάτε, μεγαλειότατε. Μετά το βασιλικό σκουντούφλι, μα χρειάζεστε μια βασιλική μπουγάδα. Άντρες, διαλυθείτε. Πρίγκιπ Άρουιν! Στρατηγέ Μαγκρίφιν! Κάποιος μου έκλεψε όλη τη συλλογή μου με τα στρατιωτάκια, εκτός από τον υπολοχαγό Μπίγκς. Μου τα πήραν όλα, ακόμα και το ειδικό χαρτί που τα είχα τυλίξει. Το ειδικό χαρτί? Α, ναι. Πάντα φυλάω τα στρατιωτάκια μου τυλιγμένα με τα μυστικά αμυντικά σχέδια της πόλης. Γιατί είναι τυλιγμένα με τα μυστικά αμυντικά σχέδια της πόλης? Γιατί κρυώνουν. Θα ενημερώσω το βασιλιά αμέσως. Σίγουρα υπερβάλλεις, παιδί μου. Δεν χάθηκε ο κόσμος με τα αμυντικά σχέδια, παιδί μου. Σου απαγορεύω να ερευνήσεις το γεγονός, παιδί μου. Άρα δεν θα το κάνω εγώ, αλλά ο μεταβιασμένος υπότης. Ο πατέρας μου θα με πάρει στα σοβαρά. Έστω και αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνω κάποιος άλλος. Ποιο είναι το καλύτερο λυκάκι, εσύ είσαι? Θεέ Μπραν, βγαίνω έξω! Γκουίν Γκρέιστόουν, βγαίνεις έξω μέσα στη νύχτα για να αποδείξεις την αξία σου σαν πολεμίστρια, γιατί ζούμε σε μια κοινωνία που επιμένει στο διαχωρισμό των δύο φύλων και στη διατήρηση του πατριαρχικού συστήματος? Βασικά, ναι. Καλώς. Να περάσεις ωραία στο κάστρο. Αν ήταν πρόβλημα το ότι έκλεψαν τα αμυντικά σχέδια της πόλης, σίγουρα ο βασιλιάς θα έκανε κάτι γι' αυτό. Δεν θα κρυβόταν πίσω από μία προφητεία, αν και αυτό είναι που κάνει πάντα. Όχι. Καλά. Αυτή είναι δουλειά για κάποιον πιο γενναίο από μένα. Εγώ είμαι απλώς ο Ντάριο. Ο Ντάριο Νταβάντσι. Ο τελευταίος από την οικογένεια των Νταβάντσι. Η εφευρέση της οποίας ήταν η ραχοκοκαλιά της ανάπτυξης και της ευημερίας του Νόβελμορ. Μπορώ να το κάνω! Ήσυχα, κορίτσι μου. Δεν θέλουμε να ξυπνήσουμε τον στρατηγό Μαγκρίφιν. Μέρος των σχεδίων ή μήπως τα άφησε ο κλέφτης? Έλα, κορίτσι μου, για μύρισε το χαρτί. Κάποιος έρχεται. Ημερολόγιο Ντάριο. Είμαι στο γραφείο του στρατηγού. Εξετάζω τη σκηνή του εγκλήματος. Τώρα ρίχνω σκόνη πυρονίου και περιμένω να γίνει σκούρο μοβ. Πατημασιές! Και δεν έχουν καμία σχέση με το στρατό. Είναι ένα σκοτεινό ένιγμα. Κάποιος έρχεται! Με την ικανότητα του ανιχνευτή, θα βρω τον κλέφτη, θα λύσω την υπόθεση, θα αποκαλυφθώ ο μεταφιεσμένος υπότης και θα έχω την αγάπη των ανθρώπων και το σεβασμό του πατέρα μου. Είναι παιχνιδάκι. Ω, κόκκινος πυλός! Από τη βόρεια περιοχή. Τανίνι, με γεύση από μύρτιλα. Α, πήγαν στο τραπέζι των επιχειρήσεων όπου έγινε επικύμαχη. Δεν είμαι μόνος μου. Κάνε πίσω με τα αμφιεσμένα υπότη. Μην με χτυπήσεις, θα αιμορραγήσω. Ο Ντάριο Νταβάντσι. Πρίγκιπα Άρουιν. Πάλι το κορίτσι από το πρωί. Αυτό το ξεκαθαρίσαμε. Είμαι η Γκουίν. Είσαι ο κλέφτης? Είσαι ο κλέφτης? Γεια σας, παιδιά. Για την ιστορία, σίγουρα δεν είμαι ο κλέφτης και οπωσδήποτε να μην με αποκεφαλίσετε. Αυτό θα το έλεγε και ένας πραγματικός κλέφτης. Ακριβώς. Για να το σκεφτούμε λογικά. Δεν μπορεί να είμαστε όλοι κλέφτες. Μπορεί. Κάποιος έρχεται! Άντρες! Σας έφερα για να αντικαταστήσετε τους συντρόφους σας που λείπουν. Πίσω το πεζικό και σιγά σιγά το πόνι. Ενώ το υπηκό μπροστά. Ωραία.
Θα μείνουμε εδώ όλη τη νύχτα. Μπορώ να τον παραλύσω αν αγγίξω ένα νεύρο του. Δεν μπορούμε. Δεν θα έπρεπε να είμαστε εδώ. Είναι αυτό η Πολοχαγεμίγκους. Έφερε στο καλόνι μου. Εξαιρετική ιδέα. Στις προσταγές σας, αφέντη. Α, κρίσταλος της φωτιάς. Του έχουν κάνει μάγια. Υπηρέτη της φωτιάς. Πρέπει να παρουσιαστεί στο συνηθισμένο μέρος. Εκεί θα λάβεις οδηγίες. Θα πάω. Μετά το γάλα και τα κούκις. Όχι, ανόητε. Τώρα. Θα πάω τώρα. Πάω να τον πιάσω. Δεν πρέπει. Αυτό που θα συναντήσει θα μας πάει σε αυτόν που πήρε τα σχέδια. Είναι η μόνη μας ευκαιρία. Εντάξει, μου φαίνεται ότι το έχετε υπό έλεγχο. Θα ήταν ωραίο να έχω έναν Νταβάντσι στο πλευρό μου με τις μαγικές εφευρέσεις σου. Εγώ δεν τον χρειάζομαι. Τώρα που το ξανασκεφτόμαι ούτε κι εγώ. Εγώ πάω να σώσω τον Όβελμορ. Εγώ πάω να σώσω τον Όβελμορ. Και εγώ λέω να πάω για ύπνο. Δηλαδή, πάω να σώσω τον Όβελμορ.